Αύριο έχουμε την έναρξη των εκδηλώσεών μας με το Διπεθέ Καλαμάτας, που έχουμε την παράσταση του Καποδίστρια. Θα ήθελα πρωτού αναλύσω λίγο το πρόγραμμά μας, ότι όλες οι δράσεις και οι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από το Δήμο, θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με εισιτήριο το οποίο θα παίρνετε από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο τις εργάσιμες μέρες, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Και επομένως αύριο λοιπόν έχουμε το Διπεθέ Καλαμάτα στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου. Και ξεκινά το επιχειρήν με χρώμα 21. Είναι μια ομάδα κοριτσιών, φιλολόγων, η Βασιλική Παπαδοπούλου και η Μυρέβη Νάσιου, που έχουν τα παιδιά, θα ζωγραφίσουν στο σπίτι αφού προμηθευτούν τους καμβάδες 19 έως 23 Ιουλίου από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, από τις 10 έως τις 1. Θα πάνε τα παιδάκια με τους γονείς να προμηθευτούν τους καμβάδες και εκεί στο σπίτι τους θα ζωγραφίσουν πώς αισθάνονται ή πώς νιώθουν την Επανάσταση. Θα έχουμε σε μια επαφή με την ομάδα αυτή. Και μετά, από τις αρχές Αυγούστου, αυτές οι παραστάσεις, οι οποίες θα ζωγραφίσουν τα παιδιά, θα αναρτηθούν σε καταστήματα της πόλης μας, που ήδη έχουμε την προσφορά τους και τη συμμετοχή τους. Τα καταστήματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Έχουμε λοιπόν μια άλλη παράσταση στις 17 του μηνός, στις 17 τη θεατρική παράσταση στην Απολεοντία. Είναι θέατρο ελεύθερη είσοδος και έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας ελεύθερη είσοδο εκεί που έχει ο Δήμος, τις έχει αγοράσει αυτές τις παραστάσεις, και υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά μας και ιδιωτικές παραστάσεις που θα πληρώνει ο κόσμος μάλλον στο θέατρο του Αγίου Γεωργίου. Φαντάζομαι ότι αυτοί θα βγάζουν δελτία τύπου. Επίσης, μια εξαιρετική δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου, είναι το Action Direct. Είναι μια ομάδα που κάνουν προβολή ταινία στο σταθμό του τρένου. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει σε αρκετούς σταθμούς, όπως είναι στο Μεσολόγιο, στον Άφλιο, στην Καλαμάτα και στην Πάτρα. Και θα έχουμε την ταινία του Γαβρά. Θα παρευρίσκεται εδώ και ο κύριος Γαβράς την ημέρα εκείνη, στο σταθμό του τρένου. Η προβολή της θα είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ τα εισιτήρια θα είναι καθαρά, γύρω στα 150 άτομα θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση λόγω του κορονοϊού και της διάθεσης του χώρου. Την ίδια μέρα, 21/7, το Διπεθέ Πάτρας, υπάρχει η παράσταση «Ελευθερία, ο ύμνος των Ελλήνων», που θα πραγματοποιηθεί στο Δάρα. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και παιδικές παραστάσεις σε πάρα πολλά χωριά του Δήμου μας, όπως είναι στην Βλαχοκερασιά, στο Νιοχώρι, στο Άγαλι. Μια θεατρική παράσταση, το Ασχημόπαπο, που θα πραγματοποιηθεί στις Ρίζες, στο Λεβίδι και σε κάποια άλλη, τώρα μου διαφεύγει. Έχουμε στις 30 Ιουλίου μια εξαιρετική παράσταση, την όπερα, λαϊκή όπερα της Λευτεριάς στα Γέρη, με τα μουσικά σύνολα της ΣΕΡΤ. Θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουλίου λοιπόν στο Λιμποβίση στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα υπενθυμίσω, είναι με τον Κώστα Μακεδόνα, την Άντα Θανασοπούλου και ηθοποιούς τον Αστέρι Πελτέκη και τη Χρύσα Ρώμα και τη θεατρική ομάδα Τρίπολης και τον Ορφέα της Τρίπολης, που θα βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και εκεί θα είναι καθαρά με πρόσκληση, με είσοδο. Μετά έχουμε τις θεατρικές παραστάσεις σε τοπικές ενότητες στο Χρυσοβίτσι και στο Λεβίδι, είπαμε το Ασχημόπαπο. Υπάρχει το Φεστιβάλ της Ασέας, υπάρχει θεατρική παράσταση «Αλίτρωτες ψυχές», που είναι ιδιωτική παράσταση. Είναι στο Ελαιοχώρι, θα πραγματοποιηθεί, πέρα από μια θεατρική παράσταση, θα πραγματοποιηθεί και μια ημερίδα που έχει σχέση με την Επανάσταση. Είναι η συμμετοχή της επαρχίας Μαντινίας στην Επανάσταση του 1821. Στις 13 Οκτώβου στο Λεβίδι είναι μια ημερίδα για τον Παπαναστασίου, ο άνθρωπος, ο πολιτικός και ο επιστήμονας. Στις 18 Οκτώβου έχουμε την Αντιόπη Μαριά, που είναι φιλόλογος, που μαζί με τα παιδιά του σχολείου θα παίξουν μια παράσταση του Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Έκαμα την πατρίδα μου». Η Δημοτική Βιβλιοθήκη επίσης του Λεβιδίου
συμμετέχει με ένα εργαστήριο επαυξημένης πραγματικότητας για παιδιά του Δημοτικού με θέμα τη Χάρτα του Ρήγα. Έχουμε ανεβάσει και το site, έχουμε ανεβάσει μάλλον και το email της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά. Στο Αρχαίο Θέατρο του Ερχομενού, το Υπουργείο Πολιτισμού μας δίνει μια παράσταση ο Ιδωμενέας, που είναι 19 και 20 Οκτώου. Στο Θέατρο του Αγίου Γεωργίου υπάρχει η Αντιγόνη Σοφόκλη. Στο Αρχαίο Θέατρο της Μαντινίας, 22 Οκτώου, που έχουμε την και Πανσέλινο, είναι η μουσική βραδιά Αρκαδία Κύπρος, που είναι το συμπατριώτη μας του Βαγγέλη του Σταυρόπουλου. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι στο Αρχαίο Θέατρο του Ερχομενού επίσης υπάρχει μουσική βραδιά από το 1453 έως το 1821 με τον Χαλκιά. Και επειδή είναι και πρόσφατο, στις 24 του μηνός, ημέρα Σάββατο, που είναι η Πανσέλινος, ένα μικρό συγκρότημα η Σαμποτάζ θα βρίσκονται στην περιοχή των σπηλαίων του Κάψια, που εκεί πάλι με ελεύθερη είσοδο θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει.